Ναι, τώρα. Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι, Νικήτα. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στον κόσμο που σας παρακολουθεί. Λοιπόν, εξ αφορμής του γεγονότος ότι στις 12 Μαρτίου συμπληρωνόταν ένας χρόνος από την ανάληψη των κατοικώντων της στην διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας, η Κρυστάλλα Ιορκάτζη κάλεσε το προσωπικό για να ενημερώσει, να το ενημερώσει για το όσα έχουν γίνει εντός αυτού του έτους που βρίσκεται στην ενία της Κεντρικής, αλλά και τους στόχους για τον χρόνο που διανύουμε πλέον από τούτο και στο εξής. Ευχαρίστησε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας το προσωπικό για την δουλειά που έχει επιτελέσει. Αναφέρθηκε στην επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων τόπου στον χρόνο που προηγήθηκε, την επιτυχία των κυπριακών τραπεζών στα τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αναφέρθηκε και στο θέμα της μείωσης των επιτοκίων. Ως άμεσο επόμενο στόχο της Κεντρικής Τράπεζας έθεσε την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τώρα, η Κρυστάλλα Ιορκάτζη, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, απευθυνόμενη προς το προσωπικό και υπό το φως των όσων συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες, ζήτησε από το προσωπικό, εάν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση από τον ίδιο, οποιοδήποτε να υποβληθεί, και ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι όσο τολμηρή και αν είναι η ερώτηση, θα την απαντήσει, όπως μας λέχθηκε. Δεν υπέβαλε πάντως κανείς ερώτηση. Ως εκ τούτου η κυρία Ιορκάτζη ευχαρίστησε εκ νέου το προσωπικό και εξέφρασε βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει αμερόληπτα και αντικειμενικά το έργο του. Αυτά, Νικήτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Νέστορα Βασιλείου. Αυτά συμβαίνουν στο μέτωπο της...